Έξω, παιδί μου, οι καλλιτέχνες είναι τυχεροί. Άντε τώρα να σας κάνω εγώ αυτά που έκανε η Grace. Ε? Όχι, άντε και να τα κάνω. Ποιος θα μου τα αναγνωρίσει και ποιο θα είναι το φινάλε. Έτσι που σας το λέω, κάτι μέσα μου αισθάνομαι, πώς να σας πω. Ήρθε η ώρα που κάθε πρόγραμμα περιμένει. Η ώρα της εθνικής παλιγκαινεσίας και των δημοτικών μας τραγουδιών. Τότε που αγνές κόρες του Μέξικο στόλιζαν τον Μπάντζο Βίλα και κλαίγαν στο Μπραχάμι. Τι με κοιτάτε έτσι. Τα κλαρίνα πεθάναν, ζήτω οι μαράκες και τα κούτσου-κούτσου σκοκοφίνικες και άι γιαγιά, άι παππού, πάπου προς πάπου. Και συνεχίζουμε το πλούσιο μουσικοχορευτικό μας πρόγραμμα με άλλους διάσημους καλλιτέχνες που είναι έξω από εδώ. Έχουμε τον μικρό Πασχάλη από Θεσσαλονίκη μεριά και άλλους πολλούς. Είχαμε καλέσει και από την κάτω Παναγιά την κυρία Άντζελα Παράντζελα, αλλά έκανε κάτι αρπαχτές στην πάνω Παναγιά και η καλλιτέχνης δεν ευκολύνει να έρθει. Μια άλλη φορά όμως μας υπεσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας. Εμείς πάλι όχι. Γι' αυτό λοιπόν βολευτείτε με τους υπολείπους και τα μιλμπαγδό. Επανέρχομαι, διότι εκτός των άλλων είμαι και παρουσιαστής σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το πρόγραμμα. Το show, το τέλος πάντων εσείς θα το πείτε τι είναι. Δικιά σας είναι τηλεόραση, ό,τι θέλετε την κάνετε. Μέχρι ζιγ-ζακ φτάσαμε, μέχρι αυτού του σημείου. Αυτό δεν είναι εκπομπή, είναι μάθημα νεοελληνικού. Ορίστε, τελειώσαμε. Να σας πω και του χρόνου φοβάμαι πως με πείτε αισιόδοξο. Να πω καλό Πάσχα νωρίς, δεν είναι. Μέχρι εδώ ήταν. Η παράσταση τελείωσε. Τα φώτα σβήνουν και είναι ίσως η μόνη φορά που δεν φταίει η ΔΕΗ. Ίσως γιατί μεταμφιέστηκε σε ΟΤΕ. Εγώ πάντως Δάνης Κατρανίδης μπήκα, Δάνης Κατρανίδης βγαίνω. Άντε, άντε και αύριο με τίποτα τάραμο, σαλάτες και αητούς, άντε βγάλουμε κι αυτοί, ως καθαρή Δευτέρα. Κι αν λεγιάστε, έχουμε και πλυντήρια. Να είστε όλοι καλά. Και εγώ καλά.